Ο Γενικός Γραμματέας της Εψανά, ο κύριος Νάκας, φαντάζομαι ότι είναι χαμογελαστός, γιατί κύλησε μια διαδικασία, νομίζω, απίστευτα δημοκρατική, πολύ ήσυχη. Πρώτη φορά έχουμε ακούσει τόσο ήσυχες εκλογές, κύριε Νάκα. Όντως ήταν οι πιο ήσυχες εκλογές στην ιστορία της Εψανά. Τηρήσαμε όλα τα πρωτόκολλα του COVID-19 και όλα γενικά ήταν ήρεμα και πρώτη φορά, όπως είπα, για την ιστορία της Ένωσης. Ευχαριστούμε τις ομάδες που ήταν πάρα πολλές σήμερα που ήταν στην Γενική Συνέλευση και για την ψηφοφορία και αυτά. Ελπίζω να έχουμε μια ήρεμη τετραετία αυτή τη φορά και να η Ένωση να προχωρήσει σε βήματα που μπορεί και πρέπει να κάνει. Συνεπάγεται από τα συμφραζόμενά σας ότι θα πάμε σε μια πιο δημιουργική χρονιά. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι ομάδες χρειάζονται βοήθεια, στήριξη λόγω των προβλημάτων του COVID, αλλά και τώρα και με την είσοδο του κυρίου Χρυσάφη, όπως είπατε, ενδεχομένως θα έχουμε μια πολύ ήρεμη πορεία για το καράβι της Εψανά. Ήδη ο πρόεδρος είχε ανακοινώσει τη στήριξη του για τις ομάδες με τα παράβολα για την έναρξη κτλ. Ήδη βλέπουμε για τις υποδομές κάποιες βοήθειες. Ήδη το όραμά μας είναι, μπορεί να το πετύχουμε αυτή την τετραετία, που είναι ένα ενωσιακό γήπεδο. Και ο εξυγχρονισμός που είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ, ο εξυγχρονισμός και η ηλεκτρονική επικοινωνία της Ένωσης με τα σωματεία σε πιο σταθερό και έντονο βαθμό. Να περιμένουμε δηλαδή και έναν εκπρόσωπο τύπου στην νέα εποχή της Εψανά. Νομίζω ναι, νομίζω θα υπάρχει. Αυτή είναι και μια αποκάλυψη ίσως, ναι, την οποία παίρνουμε διαχειρός Γιάννη Νάκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε μια ήρεμη και καλή τετραετία. Να είστε καλά.